Βιώσιμη πόλη. Ένα δίκτυο με δυναμικές συνέργειες, ικανές να προσφέρουν εξωστρέφεια και να δώσουν όθηση στην αυτοδιοίκηση. Η Βιώσιμη πόλη είναι ένας φορέας ο οποίος ιδρύθηκε πρόσφατα από 37 δήμους της Ελλάδας και της Κύπρου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ο στόχος της Βιώσιμης πόλης είναι να οργανώσει και να συντονίσει τους δήμους ώστε να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία προέρχονται κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι προγράμματα του ΕΣΠΑ, όπου εκεί υπεύθυνο για τη διαχείριση είναι το ίδιο το κράτος, αλλά προγράμματα που έρχονται από την Κομισιόν, στα οποία έχουμε έλλειμμα και ως κράτος έχουμε έλλειμμα. Και βέβαια υπάρχει και δυσκολία πολύ περισσότερο στους φορείς, στους δήμους, ας πούμε, που συναποτελούν τη Βιώσιμη πόλη, να τα διεκδικήσουν. Το Δίκτυο Πόλεων Βιώσιμη Πόλη ιδρύθηκε με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με πρόθεση να παρέχει ουσιαστική τεχνική στήριξη στην ενημέρωση, δικτύωση και οργάνωση των δήμων που συμμετέχουν σε αυτό, ώστε να υποβάλουν και να υλοποιούν προτάσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα και να εκμεταλλευτούν τις πρόσθετες παρεχόμενες χρηματοδοτήσεις. Η Βιώσιμη Πόλη λοιπόν καλύπτει αυτό το κενό, το τεχνικό κενό, το κενό σύνταξης για τις προτάσεις χρηματοδότησης, το κενό του εντοπισμού των συμμετεχόντων σε αυτές τις προτάσεις. Σε αυτές τις προτάσεις, ξέρετε, οι συμμετέχοντες δεν μπορεί να είναι ένας δήμος, πρέπει να είναι μια ομάδα η οποία θα συναποτελείται από ετερόκλητους φορείς. Το δίκτυο αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δημάρχου Πύλου Νέστορος Δημήτρη Καφαντάρη. Ο ίδιος εντόπισε την αδυναμία των Δήμων να βρουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να ικανοποιήσουν τις επιδιώξεις τους. Η αναγκαιότητα των μικρών κατά βάση και μεσαίων Δήμων πλέον είναι φανερή στην αδυναμία να υλοποιήσουν προγράμματα. Περιμένουν στη σειρά στα Υπουργεία και στην Περιφέρεια για να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα που θα ανοίξει. Ενώ έχουν πολλά εκατομμύρια ευρώ σε Βρυξέλλες και αλλού που περιμένουν κάποιος να τα πάρει. Επειδή λοιπόν με την ΚΕΔΕ που είναι ασχολήσει με την ΚΕΔΕ και αυτά τα χρόνια, και τα ταξίδια τα οποία έκανα στο εξωτερικό, με έμαθαν ότι πραγματικά χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια για να μπει στα κέντρα των αποφάσεων. Δεν μπορεί μόνο. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνει μια ομάδα νομικών προσώπων, δηλαδή Δήμων. Και όχι μια χώρα, αλλά δύο-τριών χωρών. Άρα λοιπόν έτσι κινηθήκαμε και φτιάξαμε τη Βιώσιμη Πόλη, που είναι διακρατική, είναι από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Είναι ιδρύματα του Πολυτεχνείου Αθηνών, το Ίδρυμα το Μανιατάκιο Ίδρυμα, είναι το Ίδρυμα Αηφορίας και Περιβάλλοντος Κύπρου, είναι ο Φως τα Πελοποννήσου, που είναι συστάδα δήμων, και είναι και άλλοι 37 δήμοι, μεσαίοι και μικροί, που είναι η αναγκαιότητα αυτή, από την Ελλάδα. Είναι μια παρέα αυτοδιοικητικών, που έχουμε ένα κοινό σκοπό. Έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, ιστορικά χαρακτηριστικά, αγροτική παραγωγή. Μιλάμε και μιλήσαμε ουσιαστικά για το κομμάτι του περιβάλλον. Δηλαδή, αηφόρο ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική οικονομία, δηλαδή το αύριο. Και εκεί εστιάσαμε την ίδρυση αυτού του δικτύου πόλεων, που λέγεται Βιώσιμη Πόλη, που έχει ζωή εδώ και 1,5 περίπου 2 χρόνια.